Θάλασε. Λοιπόν, τι λέγαμε, παιδιά, λοιπόν, είναι λοιπόν, στον άνθρωπο, εκεί καταλήγουμε. Ναι, μωρέ. Υπάρχουν πάντως και άντρες που δεν τους κόφτει καθόλου, υπάρχουν και γυναίκες το ίδιο. Στο Hollywood πάντως πολλές γυναίκες δεν χάλασε φιλία, παρότι μοιράστηκαν. Ποιες εσύ, αυτό προσπαθούσα να σκεφτώ. Ρε παιδί μου, ο Justin Timberlake πρώτα τα είχε με την Cameron Diaz και μετά τα έφτιαξε με την Keith Hudson, που το ξέρουν όλοι ότι είναι πολύ καλές φίλες. Και μετά ξανά έγινε η ίδια ιστορία ανάποδα. Τα είχε η Keith Hudson με τον Alex Rodriguez, που τα έχει τώρα η Jennifer Lopez. Και μετά τα έχει φτιάξει με την Cameron Diaz, που είναι φίλες. Δηλαδή τώρα τι μου λες, ότι ένας άντρας στο Hollywood έτσι και έχει βγει με μία γυναίκα από αυτές όλες. Ναι. Μετά πρέπει να αλλάξει ήπειρο, να βρει από άλλο χώρο και από άλλη. Όχι, ναι, αυτές είναι φίλες. Είναι φίλες. Πολιτές, παιδί μου. Φίλες, πολύ φίλες. Ήταν πολύ φίλες. Είναι και φίλες, δεν είναι απλά γνωστές. Να σου πω την Τζένιφερ Άνιστον που ξέραμε ότι έκανε παρέα με την Κόρτνεϊ Κόξ που ήταν μαζί στα φιλαράκια και ήταν και κολλητές και βγαίνανε μαζί και βράδυ. Και τέλος πάντων, πολύ φίλες. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν είμαι μες στα σπίτια τους. Πολύ φίλες όμως. Είναι κολλητές. Και είχαν τον τραγουδιστή των Counting Crows. Τα είχαν μαζί. Εμεί το θέλαμε. Τον μάλιστα, ναι. Όχι ταυτόχρονα. Όχι ταυτόχρονα. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό το λίγο σουηδέζικο. Ωραίο είναι. Πώς τα κατάφεραν και κρατάνε τις ισορροπίες και κρατάνε και τη φιλία. Η κοπέλα με την κοκότσα. Μου αρέσει ίσως θεωρητικά. Δεν υπάρχει θεωρητικά. Ίσως θεωρητικά. Οπότε ναι. Στην πράξη όλες αγριεύουμε. Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε. Το λέει και εδώ και με αυτοκίνητα. Δεν είναι εδώ Μανχάτα. Τι έχω πάθει. Πραγματικά, ρε Κατερίνα, ανάμεσα σε αυτές τις δύο τώρα ένα θέμα τους πραγματικά δεν τους φουντώνει. Μου βγαίνει η πιο γλυκούλα, έτοιμη με ροζ φιόγκο να πει ένα λάθος παρέα. Έχω τέσσερις καρτέλες μες στην τσάντα, εγώ ξέρω τώρα περνάω εγώ. Βλέπω εκεί στο έναν υπόκαμπο που κολυμπάει τώρα, εδώ γίνεται χαμός. Όταν το θέμα τους τη βαράει, είναι έτοιμος, αλλάζει η φωνή τους. Και σε βλέπω στην ακρούλα. Μου λες καμιά γλυκουλίτσα και λέω, καλή νύχτα και αυτή να άκωσε, ηρέμησε μέχρι και αυτή, δεν τα βγάζει πέρα. Ποια είναι πιο φοβιστική. Έχεις δει πως η μάνα με τις κόρες, τι να κάνω, άσχο που τα χάμια που πάρει τώρα, δεν έχουν κάνει. Μουστάρα, Ελένη. Ποια είναι πιο φοβιστική, Ελένη, ποια είναι πιο φοβιστική. Δεν ξέρω, και οι δυο σας, όταν εξαρτάται ποιο θέμα, σας τη βαράει και πολύ. Όταν πέφτετε σε θέμα που σας τη βαράει και στις δύο, ειλικρινά, μόνο την Κατερίνα κοιτάζω στα μάτια. Σας αφήνω εσάς και κοιτάζω αυτήν την ώρα. Λέω, δεν το πιστεύω ότι μέχρι η Κατερίνα ηρεμεί και αλλάζει. Βλέπω την Ελένη και ένα ροζ δράκο από πέρα. Και μισθάρω. Άσε να κοιτάζομαστε εδώ. Λοιπόν, θες να τις δεις ή όχι τις φίλες στο Hollywood που δεν χάλασε η φιλία τους. Δεν χάλασε φιλία τους παρότι μοιράστηκαν με μια διάρκεια. Δεν το μοιράστηκαν ταυτόχρονα. Όχι ρε παιδί μου την ίδια στιγμή και εσύ το ίδιο δευτερόλεπτο, αλλά... Μετά από ένα 15ήμερο. Ποτέ δεν ξέρεις, μην βάζεις και το χέρι σου στη φωτιά. Οπότε έχουμε παθεί, ας τις δούμε αυτές. Ερχόμαστε και να μην σκαλίσουμε και πάρα πολύ το παρελθόν. Χωρίς και το Hollywood. Δεν μας βιάζει. Οι κανόνες είναι για να σπάνε. Ένας εξ αυτών είναι να μην τα φτιάχνεις με τον πρώην μιας φίλης σου. Αλλά στο Hollywood αυτό δεν ισχύει πάντα. Οι περιπτώσεις έχουν ενδιαφέρον, κυρίως επειδή οι εμπλεκόμενες παρέμειναν φίλες και μετά τη σχέση τους με τον ίδιο άνδρα. Ιδού μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η Cameron Diaz και η Kate Hudson έχουν περισσότερα κοινά από όσα θα πίστευε κανείς. Είναι ξανθές, χαρούμενες, εξωστρεφείς και θριαμβεύουν στις ρομαντικές κομεντί. Και μοιράστηκαν τους ίδιους άνδρες δύο φορές. Ο ένας ήταν ο Justin Timberlake. Η Kate έβγαινε μαζί του το 2007, λίγες εβδομάδες αφού του έγινε γνωστός ο χωρισμός του από την Cameron, με την οποία είχαν δεσμό επί 4 χρόνια. Αλλά η Diaz πήρε εντός εισαγωγικών το αίμα της πίσω το 2010, όταν έριξε τα δίχτυα της στον παίκτη του baseball Alex Rodriguez, φρεσκοχωρισμένο τότε από την Kate Hudson. Σε μια έκρηξη μάλλον παραλογισμού, οι στενές φίλες και συμπροταγωνίστριες στα Friends, τα διάσημα φιλαράκια, η Jennifer Aniston και η Courtney Cox, έβγαιναν διαδοχικά, ευτυχώς και όχι ταυτόχρονα, με τον frontman του συγκροτήματος Counting Crows, Adam Duritz. Τουλάχιστον η σχέση των Aniston-Duritz, αν μπορεί να την πει κανείς έτσι, κράτησε μόνο μία εβδομάδα. Ένα κορίτσι που ήταν κάτι παραπάνω από φίλη της Taylor Swift τα έφτιαξε με έναν πρώην της. Η Gigi Hadid είχε σχέση με τον τραγουδιστή Joe Jonas 7 χρόνια μετά τη σχέση του τελευταίου με την Taylor Swift. Το εφηβικό είδωλο των Jonas Brothers είχε χωρίσει από την Swift με το περιβόητο τηλεφώνημα των 27 δευτερολέπτων. Η Swift δεν ενοχλήθηκε καθόλου από το γεγονός. Τα δύο κορίτσια συνέχισαν και συνεχίζουν να κάνουν πολύ παρέα. Όταν μιλάμε όμως για την Taylor Swift, έχουμε κι άλλες ιστορίες να διηγηθούμε. Η διάσημη pop star έκανε σχέση για ένα τρίμηνο με τον ηθοποιό Taylor Lautner, γνωστό από το Twilight Saga. Η καλή της φίλη Σελίνα Γκόμεζ είχε προηγηθεί λίγους μήνες νωρίτερα. Άλλη μια ιστορία από το πλούσιο παλμαρέ της άλλοτε country νεαρή star είναι εκείνη με τον Harry Styles, τον One Direction. Τα έφτιαξαν στα τέλη του 2012 και έμειναν μαζί μέχρι και το πρώτο μισό του 2013. Η επόμενη κοπέλα του Harry ήταν μια κολλητή φίλη της Swift, η Cara Delevingne.
Η φιλία των δύο κοριτσιών δεν επηρεάστηκε καθόλου, όπως βλέπουμε από τότε μέχρι και σήμερα στα social media. Και πίσω στο παρελθόν, οι φίλες Drew Barrymore και Gwyneth Paltrow έβγαιναν με τον ίδιο άντρα, τον Luke Wilson, όχι ταυτόχρονα βέβαια. Η Gwyneth τον γνώρισε στα γυρίσματα του Royal Tenenbaums το 2001 και η Drew είχε προηγηθεί λίγα χρόνια νωρίτερα. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα ανάμεσά τους, μέχρι και σήμερα Paltrow και Barrymore παραμένουν πολύ στενές φίλες.